Καλημέρα σε όλους. Παρασκευή σήμερα, 30 Οκτωβρίου, κλείνει ο Μήγας. Λέω, υπάρχουν, τους έχουμε ακόμη καλοκαίρι. Ακόμη σήμερα στον δρόμο, η θερμοκρασία δεν ξέρω που θα φτάσει. Πραγματικά, καλό από τη μία, βέβαια, γιατί έχουμε και τον κορονοϊό στη ζωή μας πλέον. Αλλά όπως και να έχει, λίγο χειμώνα τον θέλουμε απ' την άλλη, ειδικά και όλα σαν θα περιοριστούν οι κινήσεις μας και θα πρέπει να μείνουμε στο σπίτι μας. Περιμένουμε να συνδεθούμε λοιπόν στο Facebook, για να που θα βγει το συγκεκριμένο webinar live και στα social media, αλλά να δούμε και στην οθόνη μας και τον Αντρέα, τον οποίο δεν τον βλέπουμε για κάποιο λόγο, αλλά θα το λύσει η Αναστασία άμεσα το ζήτημα για να μπορούμε να έχουμε εικόνα και του Αντρέα. Από το City Unity College. Και ναι, αποκαλύφθηκε ο Ανδρέας. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα. Καλημέρα, Νικό μου. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για την επίσημο welcome τόσο λίγου. Πιστεύω πλέον το έχεις μάθει την καθόρισμα. Το επίσημο. Καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Νίκος Μωράντης από την Κοτελιέρα Academy 3 και σήμερα είναι η τελευταία μέρα των δωρεάν webinars. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος λοιπόν που έχουμε διανύσει όλο αυτό το μήνα παρέα και πραγματικά δεν ξέρω πώς πέρασαν οι μέρες και έχουμε φτάσει, έχουμε κάνει πάνω από 30 lives, εσείς ίσως έχετε δει 30, εμείς έχουμε κάνει 50, γιατί γίνεται σε δύο session το κάθε webinar, αλλά υπάρχει και άλλος κόσμος που το έχει παρακολουθήσει ξανά σε κλειστό session μόνο μέσω του Zoom. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι λοιπόν που είχαμε τόσες χιλιάδες κόσμου κοντά μας, τα βίντεο μας έχουν ξεπεράσει στα social media τις 100.000 views και νομίζω αυτό δείχνει πόσο υψηλό είναι το επίπεδο των Έλληνων ξενοδόχων. Εμείς κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά, αλλά αν δεν είχαμε ένα κοινό να μας ακολουθεί και να μας πιστεύει, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή, αν δεν είχαμε όλους εσάς να παρακολουθείτε τα webinars, δεν θα είχαν πιάσει τόπο οι προσπάθειές μας και όλο αυτό εδώ πέρα που έχουμε κάνει με τους ομιλητές μας. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω και πριν καλωσορίσω τον Ανδρέα στην παρέα μας και κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που χωρίς αυτούς δεν θα κάναμε τα webinars και όταν λέμε δωρεάν webinars, είναι δωρεάν γιατί κάποιοι άλλοι πληρώνουν. Το να προσφέρει κάποιος εκπαίδευση, γιατί εμείς δεν κάνουμε παρουσίαση εταιριών, κάνουμε εκπαίδευση εδώ πέρα, είναι ένα ακριβώς χώρο, όπως λέω. Δεν θα μπορούσε να είναι απολύτως δωρεάν. Κάποιος πρέπει να πληρώσει για όλα αυτά. Πόσο μάλλον το γίνεται σε αυτό το επίπεδο. Άρα, γι' αυτό έχουμε τους χορηγούς μας, τους οποίους πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί μας στηρίξανε και έτσι μπορέσαμε και κάναμε αυτό το κύκλο δωρεάν webinars. Και αυτές τις εταιρείες πρέπει, πιστεύω, και εσείς με τη σειρά σας να τις στηρίξετε, γιατί όντως ενδιαφέρονται για να σας παρέχουν κάτι. Όχι, δεν ενδιαφέρονται μόνο η προώθησή τους, αλλά για να δώσουν και κάτι παραγωγικό για τους ξενοδόχους. Ξεκινάω με την εταιρεία Κάντια με τα στρώματα. Τη γνωρίζετε όλοι πλέον. Εταιρεία με φοβερά στρώματα και μάλιστα υπάρχουν και χειροποίητες συλλογές που είναι ιδανικές για μπουτίκ ξενοδοχεία. Η εταιρεία Epsilonet με τις τεχνολογικές λύσεις, πολλοί από εσάς γνωρίζετε το PMS, το Pylon, το οποίο είναι από τα γνωστότερα PMS και αυτό που θέλω να σας πω ότι στην Epsilonet Hospitality πλέον δεν θα βρείτε μόνο PMS, θα βρείτε και άλλες λύσεις, γιατί η εταιρεία αναπτύσσεται, έχει back-office λύσεις, έχει προχωρήσει σε κάποιες εξαγορές και σε κάποιες συγχωνεύσεις από hospitality brands, άρα μιλάμε για ένα τεράστιο οργανισμό, ο οποίος θα μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον. Epsilonet, δείτε το PMS Pylon, αν ξέρετε την εταιρεία από τελίγια, γενικότερα πάρα πολύ αξιόλογες λύσεις. Και σαφώς το City Unity College, το οποίο το αποκαλούμε educational sponsor. Έχουμε δώσει έναν ιδιαίτερο τίτλο, γιατί χαιρόμαστε πάρα πολύ που ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε και είναι κοντά μας και στην ουσία είναι μία από τις εταιρείες που έκαναν εφικτές επιδράσεις. Θα μπούμε σε λίγο περισσότερα πράγματα για το City Unity College, που θα καλωσορίσουμε και τον Ανδρέα. Σαφώς ευχαριστούμε το 100% Hotel Show και σε ένα μήνα από τώρα, σε λιγότερο από ένα μήνα, θα ανοίξουμε τις κάμερές μας και θα μιλάμε one-to-one. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό
να συμμετέχετε στην έκθεση αυτή την online. Γιατί φέτος οι ξενοδόχοι το έχουν ανάγκη περισσότερο από ποτέ το να βρουν νέες λύσεις και να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες της αγοράς, αφενός και αφετέρου, οι εταιρείες χρειάζονται μια πλατφόρμα να επικοινωνήσουν με τον ξενοδόχο. Άρα, δείτε λίγο τη λύση του 100% Hotel Show. Σε ένα μήνα από τώρα θα είμαστε μπροστά στις κάμερές μας. Εγώ προσωπικά θα συμμετέχω και όλοι εσείς που θα θέλατε ενδεχομένως να μιλήσετε μαζί μου και να ρωτήσετε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε ή γενικότερα την άποψή μου ακόμη για την εταιρεία σας, για το ξενοδοχείο σας, θα μπορείτε να το κάνετε με το πάτημα ενός κουμπιού. Θα πατάτε πάνω στο όνομά μου, θα μπαίνετε κατευθείαν σε ένα video meeting. Θα μιλάμε. Θα θέλετε εσείς. Θα γίνει το επόμενο. Άρα θα γίνεται κανονικά η έκθεση και μάλιστα σε private επίπεδο. Δεν θα βλέπουν οι άλλοι ότι μιλάμε μεταξύ μας. Είναι πολύ ωραία η ιδέα του 100% Hotel Show. Χαίρομαι που είμαι μέρος και εκείνου του project, γιατί όπως ξέρετε συμμετέχω και στη στρατηγική της έκθεσης και θα χαρώ πάρα πολύ να σας υποδεχτούμε εκεί. Το e-Travel News, σαφώς θα ευχαριστήσουμε που, και τον Αλέξη Σωτηρόπουλο που μας στηρίζει επικοινωνιακά και προβάλλει τα περισσότερα από τα webinars και από τη σελίδα του στο Facebook. Και εννοείται θα αναφερθώ πολύ γρήγορα στο GTP, το οποίο μας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια από την αρχή της καριέρας μας, το οποίο πραγματικά επικοινωνεί στο εξωτερικό το μήνυμα του ελληνικού τουρισμού, γιατί έχει πιο ενημερωμένη αγγλόφωνη version του δημοσιογραφικού. Το Daily News που ήταν εξ αρχής ανοιχτή αυτή την προσπάθεια. Τους Hospitality Ambassadors είναι μια νέα προσπάθεια και βλέπω τα παιδιά κάνουν διαρκώς και δύο πράγματα. Ωραία, να στηρίζουμε και τις νέες προσπάθειες. Και από εκεί και πέρα, τους υποστηρικτές όπως είναι η εταιρεία LibraTech, η εταιρεία Revita, η About Hotelier, η εταιρεία Incrementum, η ATN Constructions. Ελπίζω να μην ξεχνάω κανέναν, γιατί τα έχω μάθει πλέον απ' έξω, δεν τα διαβάζω κάπου. Και αν ξέχασα κάποιον, θα τον αναφέρω το απόγευμα. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο New Hotel. Εκεί που πάμε κάθε μέρα, σχεδόν, εκεί που βγαίνουν τα περισσότερα τα webinars μας, και χαίρομαι ιδιαίτερα με τόσους διαφορετικούς χώρους. Κάθε μέρα διαφορετικό δωμάτιο. Και πραγματικά, γνωρίζοντας καλύτερα και το New Hotel ξενοδοχείο, αλλά και την ομάδα των Yes Hotels, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη συνεργασία. Πραγματικά μιλάμε για μια εξαιρετική ομάδα που μας έκανε και συναντήκαμε οικεία στο χώρο της, μας φιλοξένησε με τον καλύτερο τρόπο και έδωσε αυτό το ξεχωριστό χαρακτήρα στη διοργάνωση. Πραγματικά έχω στο μυαλό μου ότι θα ήθελα να τους χειροκροτήσω του χρόνου με το καλό να είμαστε ξανά στο New Hotel. Είναι τόσο όμορφο το ξενοδοχείο και τόσο ξεχωριστό. Πάμε λοιπόν τώρα όμως στον Ανδρέα. Γεια σου Ανδρέα. Ανδρέα Σαμούτης, ακαδημαϊκός διευθυντής του City Unity College. Καλώς ήρθες. Καλημέρα Νίκο, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που κλείνουμε μαζί αυτόν τον πρώτο κύκλο webinars. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πολύ δικοδομητικά θέματα πάνω στην εκπαίδευση, αποτελώντας και εμείς έναν από τους χορηγούς της προσπάθειάς σας. Ανδρέα, είναι πολύ σημαντικό και χάρηκα ιδιαίτερα με το που προχωρήσαμε αυτή τη συνεργασία, γιατί η Hotelier Academy αποτελεί μια ιδιωτική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ξενοδοχειακής αγοράς. Και όταν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουν διανύσει και μια πορεία όπως τη δική σας στηρίζουν τέτοιες προσπάθειες, δείχνει ότι και εμείς είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά δείχνει και το μέλλον των συνεργασιών. Γιατί πάντα μας ενδιαφέρει εμάς να έχουμε τους ειδικούς δίπλα μας και να μπορούμε να κάνουμε ακόμη καλύτερο εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τα ξενοδοχεία. Το City Unity College, λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε με τον διάλογό μας, είναι μια σχολή, ας το πούμε, η οποία έχει και εξειδίκευση και στο τουριστικό κομμάτι, σωστά? Βεβαίως. Να πω πάνω σε αυτό που είπες, ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από την κοινωνία. Τα παιδιά σπουδάζουν για να εκπληρώσουν τα όνειρά τους. Οι εργαζόμενοι έρχονται να εκπαιδευτούν για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια καλύτερη θέση αύριο στην αγορά εργασίας. Οπότε η ιδιωτική πρωτοβουλία, ειδικά στον χώρο του τουρισμού, δεν θα μπορούσε να μας βρει πολύ μακριά από κοντά της, μέσα της. Στην ουσία, βοηθώντας και εμείς όλο αυτόν τον κόσμο. Το City Unity είναι ένας αναγνωρισμένος εκπαιδευτικός φορέας. Προσφέρουμε bachelor και master σε πάρα πολλές ειδικότητες. Το καμάρι μας, το διαμάτι μας είναι το τουριστικό, αν θέλεις, campus, όπου προσφέρουμε ποικίλα προγράμματα, τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να τα εξερευνήσουμε. Πολύ ωραία.
Άρα έχετε, δεν είστε μόνο στο κομμάτι το τουριστικό, το ξενοδοχειακό, αλλά έχετε και άλλα segments που καλύπτετε, σωστά? Ακριβώς. Έχουμε την ευκαιρία, έχουμε πάρα πολύ δυνατό κομμάτι πάνω στο business, διαδικασία των σπουδών πάνω στην ψυχολογία και με μάστερ και σε προπτυχιακό επίπεδο. Έχουμε ναυτική ακαδημία πάρα πολύ δυνατή, όπου οι φοιτητές μπορούν να ολοκληρώσουν σπουδές τους και να γίνουν ανθυποπλοίαρχοι ή τρίτη μηχανική. Και βέβαια έχουμε και ένα πάρα πολύ δυνατό κομμάτι στη φυσική αγωγή, όπου τα παιδιά μπορούν να σπουδάσουν και να γίνουν και προπονητές. Μάλιστα. Αυτές όλες οι ειδικότητες, Ανδρέα, κάπως δανείζονται στοιχεία μία από την άλλη εκπαίδευση. Ξέρω ότι είναι εντελώς διαφορετικοί οι τομείς. Ωστόσο, εγώ προσωπικά, στο κομμάτι της ψυχολογίας που λες, μου ακούστηκε πολύ ενδιαφέρον. Και στο κομμάτι της εξυπηρέτησης, θα ήταν πολύ σημαντικό να ενσωματώσουμε κάποια, ας πούμε, στοιχεία. Αυτό γίνεται στη σχολή σας. Και να μου επιτρέψεις, επειδή δεν είμαι και ειδικός σε αυτό, τα εκπαιδευτικά σας προγράμματα γίνονται κάποια, βάσει κάποια συγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας? Πώς ακριβώς γίνεται η απόφαση του εκπαιδευτικής σύμβασης? Το ΣΥΔΙΚΙΟΥΝΤ είναι ένας αναγνωρισμένος φορέας από το Υπουργείο Παιδείας με άδεια λειτουργίας κολεγίου. Προσφέρουμε ακαδημαϊκά προγράμματα σε συντονισμό και συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, όπως είναι το Cardiff Metropolitan ή το Πανεπιστήμιο της Βουργουνδίας όσον αφορά τα sports. Ερχόμενος σε αυτό που μας ρώτησες, επειδή έχουμε εντρυφήσει πάρα πολύ στο κομμάτι του τουρισμού και όπως χαρακτηριστικά λέμε, ο τουρισμός δεν μπορεί να εκπαιδεύσεις φοιτητές μέσα και μόνο στους τέσσερις τύπους της αίθουσας, όλο αυτό μας κάνει να έχουμε μια τρομερή εξωστρέφεια. Αυτή η εξωστρέφεια που προέρχεται από το κομμάτι του τουρισμού έχει επεδοθεί και στα υπόλοιπα προγράμματα, όπως επίσης είπες και εσύ, της ψυχολογίας. Οπότε κοιτάμε τον άνθρωπο, η ψυχολογία κοιτάει τον άνθρωπο και προσπαθούμε σε όλο το φάσμα των σπουδών μας να έχουμε τον φοιτητή μας πρώτο, όπως και στο ξενοδοχείο έχουμε τον πελάτη μας πρώτο, έτσι ώστε να δίνουμε βαρύτητα και εκβάθυνση στις ανάγκες του για να μπορεί να εκπληρώσει τα όνειρά του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν εκπαιδευτικό φορέα να μπορεί να κοιτάει τους φοιτητές του στα μάτια και να τους προσφέρει για αυτό το οποίο πραγματικά θέλουν να πετύχουν στο μέλλον. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα κατευθείαν στο ψητό, θα πω εγώ. Θα πάω κατευθείαν στις ερωτήσεις που έχω ετοιμάσει για εσάς. Όπως γνωρίζει πλέον και ο κόσμος, δεν κάνουμε απλά παρουσιάσεις στον brand που συνεργαζόμαστε, απλά φροντίζουμε πάντα να βγαίνει ένα νόημα και κάποιο εκπαιδευτικό, ας πούμε, περιεχόμενο. Στην Κοντελιέρα κάτι που ποτέ δεν θα δείτε μια στιγμή παρουσίαση ενός brand, αλλά θα δείτε έναν διάλογο ο οποίος αντλεί και τεχνογνωσία από τους συνεργάτες μας. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο, να κάνουμε ένα διάλογο με τον Ανδρέα, ποιες είναι οι σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων σε ξενοδοχεία. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει μια σειρά από ερωτήσεις και πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη. Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί στην Ελλάδα επικεντρώνονται κυρίως σε φοιτητές και πολύ λιγότερο σε ενεργούς εργαζομένους. Πού οφείλεται αυτό και τι ρόλο παίζει η ερημότητα της ελληνικής αγοράς? Νίκο, είναι μια χαρακτηριστική ερώτηση. Θα συμφωνούσα 100% μαζί σου πριν από μερικά χρόνια. Τώρα πια υπάρχει μια διαφορετική φιλοσοφία. Το πρόβλημα αυτό στο οποίο και εσύ αγγίζεις οφείλονταν περισσότερο στην παραδοσιακή σκέψη των σχολών. Φοιτητές, οι οποίοι είναι ηλικίας 18, έχουν τελειώσει το λύκειο, ψάχνουν να δουν τι θα κάνουν στο μέλλον, οπότε τα προγράμματα άγγιζαν περισσότερο αυτή την κατηγορία. Τα τελευταία χρόνια όμως, και επειδή ο κλάδος του τουρισμού είναι ένας κλάδος στον οποίο όλοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, εξωστρεφείς άνθρωποι, άνθρωποι που τους αρέσουν περισσότερο τα νούμερα, παρά η διαχείριση μεταξύ ανθρώπων και να βρίσκονται μπροστά και στο προσκήνιο της εξυπηρέτησης, έχει αρχίσει και αλλάζει κατά πολύ αυτή η τάση. Οπότε δημιουργούνται προγράμματα τα οποία βασίζονται στις ανάγκες των επαγγελματιών. Οι σχολές είχαν συνηθίσει μια συγκεκριμένη δεξαμενή. Οπότε είχαν φτιάξει τριετή προγράμματα ή προγράμματα 4 ετών που να βασίζονται στις ανάγκες αυτές και να οδηγούν σε ένα bachelor, σε ένα πτυχίο ή σε ένα μεταπτυχιακό. Τώρα πια όμως βλέπουμε και ειδικά με την εξειδίκευση που προσφέρεται μέσα από master προϊόντα, χαρτοφυλάκιο, εάν θέλεις, ή από short courses, qualifications, το service, στην ορφοκομεία, βλέπουμε ότι αυτό αγκαλιάζει και τους επαγγελματίες. Παλιότερα οι άνθρωποι στον τουρισμό δεν είχαν και το χρόνο, αν θες, να επενδύσουν στον εαυτό τους.
Τώρα, με όλη την εξέλιξη και τα προβλήματα του COVID που θα συνεχίσουμε να συζητήσουμε και αργότερα, μπαίνουν στη διαδικασία να επενδύσουν και στον εαυτό τους. Οπότε έρχονται και αγκαλιάζουν προσπάθειες κολεγίων και του δικού μας πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι πολύ σημαντικό ότι μας δίνεις όλες αυτές τις πληροφορίες ότι πλέον αλλάζουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και υποθέτω ότι το City Unity College είναι ένα από τα πρώτα τα οποία έχουν τέτοιου είδους αυτή του είδους την προσέγγιση. Ωστόσο, εγώ θέλω να δώσω το δικό μου insight από την δική μου πλευρά όσον αφορά την οριμότητα της αγοράς. Εγώ έχω να πω στους καινοδόχους ότι πρέπει λίγο να δουν πιο σοβαρά το θέμα του προσωπικού τους γενικότερα. Βλέπω ένα πολύ μεγάλο άγχος να φέρουν πωλήσεις, κρατήσεις κτλ. Αλλά δεν βλέπω το αντίστοιχο άγχος της διεκπεραίωσης, της εμπειρίας και του να κάνουν και upselling. Άρα, θα ήθελα να πω ότι αυτό που εγώ διαπίστωσα και ρωτάω και μου λες ότι από τη δική σας πλευρά ότι έχει αλλάξει, ότι από τη δική μας την πλευρά τουλάχιστον, πρέπει να αλλάξουμε σαν κλάδος και να ζητάμε και να πετούμε από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα περισσότερα προγράμματα. Και όχι να πετούμε, να τα στηρίζουμε. Βγάζει το City Unity College ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ξενοδοχεία. Αν αυτό δεν έχει εγγεγραμμένου, πώς το City Unity College θα το πάει ένα βήμα μετά? Το βλέπω και από την πλευρά της Academy. Αν, είναι αυτό που έλεγα πριν. Έλεγα ότι αν δεν συμμετείχατε όλοι εσείς, από το κοινό, στα δωρεάν webinars της Κοντελιέρα Academy, δεν θα επενδύαμε κι εμείς να φτιάξουμε όλο αυτό που φτιάχνουμε. Άρα έχει να κάνει, εγώ θα έλεγα, και με την οριμότητα της αγοράς, που πρέπει σιγά σιγά να καταλάβει ότι πρέπει να επενδύει στην εκπαίδευση του προσωπικού. Εισάγοντας λοιπόν στη συζήτηση τα ξενοδοχεία, που είναι και το βασικότερο κοινό μας, βλέπουμε ότι υπάρχουν λίγοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί που παρέχουν διαμορφωμένα προγράμματα. Γιατί από την έρευνά μου, τουλάχιστον, Ανδρέα, είδα ότι δεν παρέχουν όλες τις σχολές και προγράμματα. Τι υποδομές χρειάζεται ένας οργανισμός εκπαιδευτικός, όπως το City Unity College, για να μπορεί να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες ενός ξενοδοχείου? Νίκο, είναι πολύ δύσκολο να εκπαιδεύσεις τους ανθρώπους πάνω στον τουρισμό. Όπως είπες και εσύ, χρειάζεται και η οριμότητα της αγοράς και σίγουρα οι συνέργειες που κάνουμε και εμείς ακόμα σήμερα, οι δυο μας εδώ και με όλο το κοινό που μας παρακολουθεί διαδικτυακά, είναι μια συνέργεια προς αυτή την τάση. Τώρα, οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί πραγματικά πρέπει να αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα το θέμα του τουρισμού. Εμείς στο City Unity και με την εμπειρία από το 1987 με την πράτα της Alpine, έχουμε εντρυφήσει πάνω στην ελβετική κουλτούρα, γιατί οι Ελβετοί ήταν πάντα πρωτοπόροι στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Οπότε, σκεφτόμενοι λοιπόν την υποδομή, σίγουρα πρέπει να μιλήσουμε ότι πρέπει να υπάρχουν χώροι εστιατορίων, κουζίνας, ρεσεψιών, δωμάτια. Αλλά αυτό είναι μόνο η υλικοτεχνική υποδομή. Περισσότερο χρειάζεται η κουλτούρα. Πρέπει να γνωρίζουν και να φτιάχνουν εκπαιδευτικά προγράμματα που βασίζονται στις ανάγκες της αγοράς. Όχι μόνο για φέτος το καλοκαίρι ή για το επόμενο διάστημα, ανεξαρτήτως COVID ή όχι, πρέπει να σκεφτόμαστε χρόνια μπροστά, να δημιουργούμε τάσεις και όχι μόνο να τις ακολουθούμε. Οπότε η υποδομή πρέπει να είναι ναι μεν πολύ συγκεκριμένη, να προσφέρει σε ένα demo. Εμείς έχουμε ένα πραγματικό ξενοδοχείο στο οποίο γίνονται τα μαθήματα, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να καλύπτουν τους φοιτητές να ζουν σε ένα περιβάλλον ξενοδοχειακό, να έχουν την διάθεση, να τους δημιουργείται η διάθεση να δούνε από κοντά το σέρβις, την κουζίνα, πώς γίνεται σε πραγματικές συνθήκες όλο αυτό και όχι μόνο μέσα από διαφάνειες ή PowerPoint. Πολύ σημαντικό αυτό. Μου απάντησες πλήρως. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, χρειάζονται δύο πράγματα. Χρειάζονται και οι υποδομές, οι κτηριακές, να το πω διαφορετικά, για να είμαστε σε ένα φυσικό περιβάλλον εργασίας. Και αφετέρου χρειάζεται και από εκεί και πέρα και όλη η κουλτούρα. Και αυτό είναι που λέω πολλές φορές. Εγώ γενικότερα είμαι λίγο επαναστατικός όσον αφορά τις ακαδημαϊκές σπουδές και για μένα δεν λένε τίποτα απαραίτητα οι ακαδημαϊκές σπουδές. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει 3 μάστερ, 10 μπάτσελορ, δεν με ενδιαφέρει. Στην πράξη, εκεί πέρα πρέπει να δούμε πρακτικά τι γνωρίζεις να κάνεις. Το ίδιο λέω, ρωτάω και στα παιδιά που έρχονται εδώ πέρα στην εταιρεία μου. Το πρώτο πράγμα που τους ρωτάω στη συνέντευξη είναι: τι έχεις μάθει να κάνεις από τη σχολή σου? Πρακτικά. Έχεις τελειώσει μια σχολή. Πρακτικά. Ποιο είναι το task που μπορείς να διεκπαιρεώσεις μόνος σου? Άρα, είναι σημαντικό, ειδικά όταν πάμε σε εργαζομένους, να μιλήσουμε για πρακτική γνώση που λαμβάνει ο άλλος και για skills. Όχι για γνώση βασικά. Θα πρέπει να βγαίνουν με δεξιότητες και όχι με γνώσεις. Και αυτό σαφώς χρειάζεται υποδομές.
Από την προσωπική σου εμπειρία, κατά πόσο πιστεύεις ότι οι Έλληνες ξενοδόχοι έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη της εκπαίδευσης του προσωπικού τους και τι πιστεύεις ότι θα τους βοηθούσε έτσι ώστε να κινητοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση? Νίκο, εδώ ανοίγεις ένα πολύ μεγάλο θέμα. Βρισκόμαστε και σε συνθήκες COVID. Οπότε, ό,τι άλλο και να συζητούσαμε, αν δεν τους ενεργοποιήσει η κατάσταση η οποία ζούμε τώρα, το άγχος για το τι πρόκειται να γίνει στον ξενοδοχειακό τομέα και στον τουρισμό γενικότερα το επόμενο έτος, δεν πιστεύω ότι θα τους κινητοποιούσε κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να αναγνωρίσουμε και πού βρισκόμαστε ως ελληνική αγορά. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για, κατά το πλείστο, μικρές ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες διαχειρίζονται τα ξενοδοχεία. Στην καλύτερη περίπτωση, λοιπόν, όλοι αυτοί προσπαθούν τα παιδιά τους να συνεχίσουν την επιχείρηση και εμπιστεύονται κολέγια όπως το δικό μας για να πάρουν την απαραίτητη γνώση. Όμως δεν φτάνει μόνο αυτό. Μεγάλες αλυσίδες, το βλέπεις και εσύ, το βλέπουμε όλοι γύρω μας, έρχονται και επενδύουν στην Ελλάδα. Και τώρα είναι ακόμα πιο γόνιμο το έδαφος για αυτές τις επιχειρήσεις, γιατί πάντα η κρίση γεννά και καινούργιες ευκαιρίες. Οπότε πρέπει να συντονιστούμε όλοι μαζί και να κινητοποιηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Τα ξενοδοχεία, λοιπόν, πρέπει να καταλάβουν και οι ίδιοι ότι μιλάμε για ένα νέο προφίλ τουρισμού, ένα νέο προφίλ τουρίστα. Και αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι ότι συναντάνε δυσκολίες στην καθημερινότητα. Από το TripAdvisor και τα comments τα οποία κάνουν οι τουρίστες και πώς πρέπει να απαντήσουν σε αυτά, όλα αυτά δημιουργούν μια καινούργια ανάγκη. Πρέπει και οι ίδιοι να εξελιχθούν. Οπότε έχουν μπει στη διαδικασία να καταλάβουν ότι πρέπει να επενδύσουν πάνω στο προσωπικό. Και να φύγουν από την πρώτη αντίληψη ότι ας σπουδάσει το παιδί να φέρει κάποιες φρέσκες ιδέες. Δεν φτάνει. Ο τουρισμός, τα ξενοδοχεία έχουν ξεφύγει από το B2B ή το B2C. Μιλάμε από άνθρωπο προς άνθρωπο πια. Μια υπηρεσία που πρέπει να καλύψει το λόγο για τον οποίο ήρθε ο τουρίστας στην Ελλάδα. Οπότε αυτό διαφοροποιεί πάρα πολύ την κατάσταση. Μόνο με συνεχή εκπαίδευση, και με την εκπαίδευση θα έρθει και καινούργια αντίληψη, θα έρθουν τα soft skills, όπως είπες και εσύ, μόνο τότε θα καταλάβουν την πραγματική κατεύθυνση την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι μαζί. Αυτό που κάνουμε εδώ σήμερα, αυτό που κάνεις όλο αυτό το καιρό και εμείς είμαστε αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια, είναι η συνειδητοποίηση της ανάγκης. Πολύ σωστά, πολύ σωστά, Ανδρέα. Και βλέπουμε, επειδή είναι η δεύτερη φορά που γίνεται, όλο αυτό το ξεκινήσαμε μέσα στο πρώτο lockdown για να έχουμε κάτι να κάνουμε αφενός και αφετέρου για να δώσουμε στην αγορά μία τόνωση ψυχική και ηθική, γιατί μέσα στο lockdown καταλαβαίνεις και που είδα ψυχολογία και κάναμε όλα αυτά τα webinars και τώρα πλέον το έχουμε κάνει θεσμό και μάλιστα αυτό που έχουμε πει ότι τα δωρεάν webinars για την Ψυχοτελεία Academy, αφού έχουμε δει αυτή την ανάγκη, θα γίνονται μια φορά το χρόνο κάθε Οκτώβριο. Αυτό βέβαια δεν καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάποιου. Δίνει ερεθίσματα αυτό που κάνουμε εδώ πέρα και κάνει ένα update. Αυτό είναι η δουλειά μας κάθε Οκτώβριο. Και ο σκοπός είναι να δώσουμε τα ερεθίσματα στη ξενοδοχειακή αγορά για να βρει μετά σε ποια κομμάτια πρέπει να επενδύσει στην εκπαίδευσή του. Δηλαδή, είδε κάποιος ένα πολύ ωραίο webinar για την Google με τον εξαιρετικό Βασίλη Πολίζο. Μα αρκεί αυτό. Αυτό αρκεί για να καταλάβεις τι δεν ξέρεις. Πόσο δουλειά έχει. Είδαμε για το revenue. Θέλω να πω ότι αυτό όλο που κάνουμε με το Τελειάρ Academy είναι για να σας δείξει πού έχει φτάσει η αγορά. Όπως έχω πει, το να είσαι ξενοδόχος είναι επιστήμη. Έχει πάρα πολύ δουλειά. Και μιας και μιλάμε για τα δωρεάν webinars, θέλω να πω και όλα σε αυτό το σημείο ότι τα δωρεάν webinars στο Τελειάρ Academy για την Ελλάδα θα γίνονται κάθε Οκτώβριο. Το Φεβρουάριο, ωστόσο, ετοιμάζουμε το International Edition με αγγλόφωνους ομιλητές και κοινό από όλο τον κόσμο, με διαφορετική προσέγγιση, γιατί μιλάμε για webinars τα οποία, Ανδρέα, θα έχουμε κοινό και από την Ελβετία και από την Ταϊλάνδη και την Αμερική. Άρα μιλάμε για κάτι πιο universal, για κάτι πιο global, που μπορεί κάποια θέματα να είναι πάνω κάτω τα ίδια, αλλά η προσέγγιση θα είναι διαφορετική. Γιατί τώρα αυτά που κάνουμε αφορούν την Ελλάδα, άρα και το κόσμο είναι προσαρμοσμένο. Και επίσης, κάτι το οποίο ίσως αφορά και εσένα λίγο παραπάνω, μια και στη μια σχολή, τον Ιανουάριο μιλάμε για το Hotelier Academy Student Days, το οποίο έχει ως σκοπό να ενημερώσει πιθανούς φοιτητές για το τι εστί ξενοδοχειακή αγορά. Αυτό που λέω εγώ, να ξέρουν πού θα μπλέξουν τα παιδιά, γιατί είναι όντως
Πραγματικά ένας απαιτητικός κλάδος και χρειαζόμαστε να βοηθήσουμε και τους νέους που θέλουν να μπουν σε αυτή την αγορά να μπουν με πιο πολύ συνέστηση. Όλοι θέλουμε να δουλέψουμε σε ξενοδοχείο. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει να δουλεύω σε ξενοδοχείο, ποιες είναι οι θέσεις, άντε και θέλω να είμαι στην ξενοδοχειακή αγορά. Θέλω να είμαι στα F&B κομμάτια. Ποια είναι η προοπτική μου εξέλιξη στο F&B, ποια είναι η προοπτική μου εξέλιξη στο digital marketing και τι πρέπει να γνωρίζω. Μιλάμε για μεγάλο κομμάτι γνώσης, το οποίο θέλουμε να βοηθήσουμε τους φοιτητές να συνειδητοποιήσουν για να βρουν μετά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως είναι το City Unity College και να πούνε να το City Unity College μου καλύπτει αυτές τις ανάγκες που όντως μου έδειξε η Academy ότι υπάρχουν. Άρα αυτό θέλω να πω ξανά στον κόσμο, ότι έχω και τη Μίγα σήμερα εδώ πέρα, ότι ο ρόλος των δωρεάν webinars είναι για να σας δείξει τις ανάγκες, όχι για να σας το λύσει, γιατί δεν μπορούμε να λύσουμε σε ένα webinar μίας ώρας. Θέλει εκπαίδευση και κάτι ακόμη. Ειδικά για τα ξενοδοχεία θέλει και εξατομικευμένη προσέγγιση. Δηλαδή, ωραία να σας μάθουμε με τα Google AdWords, αλλά στο δικό σας ξενοδοχείο οι ανάγκες είναι διαφορετικές. Δεν έχει σημασία να το μάθετε μόνο γενικά. Πρέπει να δείτε και εξειδικευμένα τι γίνεται, πώς εφαρμόζεται αυτό στο δικό μου κατάλημα. Τα distribution channels είναι 100, 500, δεν ξέρω πόσα είναι. Άντε και να μάθετε. Ποιο είναι το μείγμα και η ισορροπία για το δικό σας ξενοδοχείο. Άρα πρέπει να βρείτε λίγο τα μοντέλα που θα εκπαιδεύσετε. Πιστέψτε με, η εκπαίδευση να σας φέρει πωλήσεις. Το γεγονός ότι δεν ξέρετε ίσως ένα distribution channel, δηλαδή πολλοί δεν ξέρανε, Ανδρέα, τα Google Hotel Ads. Λέγανε, μα και εγώ τρέχω AdWords. Και τους εξηγούμε εμείς ότι τα Google Hotel Ads δεν είναι AdWords. Είναι άλλο πράγμα. Είναι νέο κανάλι. Δεν έχουν σχέση. Τα Google AdWords είναι PPC, pay-per-click campaign που πληρώνουμε για να βγαίνουμε. Ένα άλλο κανάλι από τα μεγαλύτερα trends που υπάρχουν στον παγκόσμιο τουρισμό. Και όταν μόνο και μόνο που δεν το ξέρεις αυτό, μόνο που δεν το ξέρεις, έχεις χάσει χιλιάδες ευρώ σε κρατήσεις. Που δεν το ξέρεις. Θέλω να πω ότι η γνώση κεφαλοποιείται. Αυτό είναι το υπόψη. Δεν είναι κάτι άλλο. Και όταν μιλάμε για τη γνώση του επαγγελματία, σαν φοιτητής διαμορφώνεις τις δεξιότητές σου. Σαν επαγγελματίας όμως όταν εκπαιδεύεσαι, κεφαλαιοποιείς. Γίνεται monetization. Παίρνεις λεφτά από αυτό. Το λέω για να μην νομίζετε ότι απλά λέμε, σας προτείνω να κάνετε καρδιακά πράγματα. Λοιπόν, μιας και μιλήσαμε για εκπαιδευτικές ανάγκες και για ξενοδοχεία, μπορείς να μας αναφέρεις στους τομείς και τις θεματολογίες που πιστεύεις ότι ένα ξενοδοχείο τι κάνει με την εμπειρία σου, ωραία. Νίκο, να πω ότι σε όλη την προσπάθεια που κάνεις και από εδώ και πέρα, που τελειώνει ο Οκτώβριος και τα δωρεάν webinar, είμαστε αρρωγοί, θα είμαστε δίπλα σου. Ειδικά στο κομμάτι που αφορά τους φοιτητές, γιατί εάν μπορέσουμε και εκπαιδεύσουμε σωστά τους νεοεισερχόμενους στην αγορά, τότε θα αλλάξει η αγορά. Θα είναι κάτι διαφορετικό και θα είναι κάτι φρέσκο και καινούργιο. Τώρα πάνω στην ερώτηση που μου έκανες, είναι ατελείωτη η λίστα πραγματικά που είτε θα πρέπει τα ξενοδοχεία να μπουν στη διαδικασία για να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους ή ακόμα και οι εργαζόμενοι. Για μένα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, back to basics. Από την αρχή δηλαδή, να επενδύσουμε πάνω στους ανθρώπους που δουλεύουν, επενδύσουμε στα διαφορετικά κομμάτια. Στο CB Unity College προσφέρουμε ολιστικά όλο το φάσμα της εκπαίδευσης που χρειάζονται οι άνθρωποι και τα ξενοδοχεία. Αλλά αν το σπάσουμε, όπως είπα, σε κομμάτια, ένα μεγάλο κομμάτι είναι το F&B. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι και πάρα πολλά παιδιά το φοβούνται. Οπότε και οι εργαζόμενοι, αλλά και οι φοιτητές, εκεί πρέπει να σερβίρουμε. Αλλά δεν είναι μόνο το να μεταφέρεις ένα πιάτο από την κουζίνα στο τραπέζι. Είναι το χαμόγελο, είναι το upselling. Είναι να κάνεις τον άνθρωπο και τον πελάτη να αισθανθεί καλύτερα. Είναι να έχεις σωστές απαντήσεις σε ερωτήσεις που θα σου κάνει, που μπορούν να αφορούν το φάσμα του μενού, αλλά μπορεί και να αφορά πού θα πάω να φάω το βράδυ με τη σύζυγό μου, να έχω ένα αρωματικό δείπνο. Όλα αυτά βοηθούν τον τουρίστα να housekeeping. Ένα παρεξηγημένο κομμάτι που δεν αφορά μόνο το στρώσιμο ενός κρεβατιού ή την καθαριότητα. Αφορά όλη διάσταση που δίνεις στο δωμάτιο. Και οι άνθρωποι που πραγματικά δουλεύουν πάνω στην ροχοποκομεία, στο housekeeping,
πρέπει να εκπαιδευτούν. Έχουμε μετά το customer service, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, που αφορά και το front office και άλλα σημεία του ξενοδοχείου. Όλα αυτά, αν τα ενώσουμε μαζί, θα πρέπει να μιλήσουμε και για soft skills. Θα πρέπει να μιλήσουμε για όλα αυτά πέρα των δεξιοτήτων που πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν. Οπότε οι θεματολογίες πραγματικά δεν έχουν τέλος. Εγώ πραγματικά, όπως είπες εσύ, θα πρότεινα ένα πραγματικό revenue management. Πραγματική κατεύθυνση προς τις πωλήσεις. Έχουμε φοιτητές και πραγματικά οι φοιτητές μας εκπλήσουν κάθε φορά. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι μπορείς πραγματικά να ζήσεις και να πραγματοποιήσεις το όνειρό σου. Αυτό λέμε και στο City Unity. Ζήσε το όνειρό σου και μέσα από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Είχαμε παιδιά που είχαν όνειρο το interior design. Σπούδασαν όμως τουριστικά γιατί οι γονείς τους είχαν ένα τουριστικό κατάλημα. Δεν παρατήσαν όμως αυτό το όνειρο. Κάνανε πτυχιακή πάνω στο interior design και πώς αυτό βοηθάει τα ξενοδοχεία και τις πωλήσεις. Και πραγματικά το κομμάτι το οποίο το θέλανε πραγματικά να αξιοποιήσουν, το αξιολογήσανε και επενδύσανε πάνω σε αυτό, μετά ως ολοκληρωμένη κοινότητα, αλλά ως ολοκληρωμένη, αν θες, επιχείρηση. Οπότε δεν υπάρχει κανένα κομμάτι του ξενοδοχείου το οποίο δεν πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Και κλείνοντας να πω ότι και το κομμάτι των σεφ, το κομμάτι της κουζίνας, πολλές φορές το αφήνουμε απ' έξω. Αλλά πραγματικά εκεί πρέπει να δείξουμε οριμότητα και να εκπαιδεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους να γίνουν και ήδη καλύτεροι και να προσφέρουν ένα καλύτερο προϊόν. Όταν παιδιά ή επαγγελματίες, παιδιά κυρίως, έρχονται να σπουδάσουν, νομίζουν ότι είναι κάτι διαφορετικό το ξενοδοχείο. Νομίζουν ότι είναι μια, αν θες, καλοκαιρινή απόδραση για τους ίδιους και ένα καλοκαιρινό καλό μεροκάματο. Δεν είναι καθόλου έτσι. Είναι σκληρή δουλειά. Όταν είσαι νεοσερχόμενος στην αγορά εργασίας και στα ξενοδοχεία, δεν ξεκινάς να είσαι manager, ξεκινάς από πάρα πολύ χαμηλά. Πρέπει να δείξεις και ο ίδιος τι αξίζεις και πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ σκληρά. Εμείς στο City Unity, μέσα από τα προγράμματα και του Alpine που προσφέρουμε, της ελβετικής φιλοσοφίας, τα παιδιά μας κάνουν πρακτική άσκηση τα δύο πρώτα χρόνια των σπουδών τους. Αυτό τα βοηθάει να καταλάβουν από πολύ νωρίς τι διαπραγματεύεται η αγορά και τι χρειάζεται από αυτούς. Και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί ήδη στο τρίτο έτος πολλά από τα παιδιά τα δικά μας δουλεύουν full time σε ξενοδοχεία. Και αναγκαστήκαμε, έτσι το λέω με χαμόγελο, να κάνουμε τα μαθήματα απογευματινά, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να δουλεύουν το πρωί και να ρυθμίζουν τις βάρδιές τους. Οπότε συμφωνούμε απόλυτα σε όλα αυτά που είπες και εσύ νωρίτερα. Πρέπει να πάμε back to basics, να ξεκινήσουμε από τον άνθρωπο που καλωσορίζει τον πελάτη μέχρι τον άνθρωπο που θα πάρει την τελική πληρωμή και θα αποχαιρετήσει. Αυτή είναι η άποψή μας, μια ολιστική προσέγγιση πάνω σε όλα τα κομμάτια που πρέπει να δούμε στο ξενοδοχείο. Πολύ σωστά. Χαίρομαι που έδειξε το θέμα του housekeeping, της ορχοκομείας, που πραγματικά λένε πολύ ξενοδόχοι, επειδή είχαμε και πολύ ωραία webinar σε σχέση με το housekeeping, είχαμε τη ζωή δικό της, είπα. Συνεργάτης μας η ζωή. Εξαιρετικό webinar, πραγματικά η ζωή απίστευτο. Και αυτό που είπα είναι ότι δεν είναι βρίσκουμε και δύο γυναίκες να καθαρίσουν τα δωμάτια. Το housekeeping είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό και ο κορονοϊός το έχει αναδείξει κιόλας ότι δεν μιλάμε για καθαριότητα, μιλάμε για υγιεινή πρώτα απ' όλα, που είναι ακόμη πιο σημαντικό και αυτό που είπες και εσύ, μιλάμε για μια εμπειρία δωματίου. Δηλαδή έχει να κάνει γενικότερα με το πώς, ας πούμε, με το experience μέσα στο δωμάτιο και να σας πω και κάτι σε εσάς τους καινοτόχους μιλάω. Ποιον βλέπουν πιο συχνά οι πελάτες σας, οι guests, τις housekeepers. Αυτές έρχονται πολύ συχνά σε επαφή, είναι κοντά, είναι μέσα στους διαδρόμους, είναι πιο κοντά στον προσωπικό τους χώρο, στην ουσία. Άρα εδώ θέλει εκπαίδευση. Πραγματικά βλέπω πολύ ερασιτεχνική προσέγγιση σε πάρα πολλά ξενοδοχεία στην Ελλάδα, σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να το αλλάξετε. Εγώ, ξέρετε, δεν τα λέω, ας πούμε, δεν κρύβω τα λόγια μου. Θα σας το πω ακριβώς όπως είναι. Εγώ είμαι απογοητευμένος σε αυτό το κομμάτι στην Ελλάδα. Το βλέπω ότι το αντιμετωπίσετε απλά ότι θα φέρετε καθαρίστριες. Οι housekeepers δεν έχετε καθαρίστριες. Πρέπει να καταλάβετε και πρέπει να επενδύσετε στην εκπαίδευσή τους. Λοιπόν, τώρα με τον Ρωμαίο μπορώ να τα λόγια πιο άνετα αυτό πέρα. Λοιπόν, ως εκπαιδευτικός λοιπόν οργανισμός είστε εξοικειωμένοι με την ομαδική εκμάθηση.
Κατά πόσο πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί βάζοντα στο ίδιο μάθημα διαφορετικέ ομάδε ξενοδοχείων. Δηλαδή, α πούμε, εντάξει, οι φοιτητέ είναι διαφορετικοί οι άνθρωποι που έρχονται και σπουδάζουν. Πώ μπορώ όμω να εκπαιδεύσω στο housekeeping housekeepers από τρία διαφορετικά ξενοδοχεία. Νίκο, πραγματικά, επειδή πια και ο τουρισμό ή τα ξενοδοχεία δεν είναι ένα πράγμα. Έχει αλλάξει εντελώ το προφίλ του τουρίστα. Οπότε χρειαζόμαστε και τη διαφορετικότητα στους σπουδαστές ή και τη διαφορετικότητα των ανθρώπων που έρχονται από διαφορετικά ξενοδοχεία. Όλοι έχουμε να κερδίσουμε από τα best practices. Αυτό που κάνει ο διπλανός μας κοντά, καλά, δεν είναι ανταγωνιστικό. Μπορεί να μας κάνει καλύτερους. Μπορεί να το κάνει καλύτερο από τον ανταγωνισμό μας. Φέροντας ανθρώπους από διαφορετικό περιβάλλον, από διαφορετικά τύπου ξενοδοχεία, από boutique, από all inclusive, όλοι έχουμε να κερδίσουμε. Πάρει για παράδειγμα το F&B. Η διαχείριση των υλικών σε ένα all-inclusive ξενοδοχείο μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική από ότι είναι σε ένα μικρό boutique ξενοδοχείο, αλλά οι βασικές αρχές είναι οι ίδιες. Η συναναστροφή των ανθρώπων δημιουργεί και καινούργιες ιδέες. Η γνώση δεν είναι κάτι η οποία στοιχειοθετείται μόνο και τμηματοποιείται. Πρέπει να ανταλλάσσετε και πρέπει να επικοδομείτε πάνω σε αυτό. Οπότε, έχοντας διαφορετικό προφίλ ξενοδοχείων, δημιουργούμε και εκπαιδεύουμε ανθρώπους πάνω με διαφορετική κατεύθυνση στο πώς θα κάνουν πραγματικότητα τον τουρισμό και τα ξενοδοχειακά προϊόντα. Μιλάμε, όπως είπα, για διαφορετικούς τουρίστες πια. Ένας τουρίστας, έχουμε νέες έννοιες, leisure, business και leisure μαζί. Οπότε δεν ξέρουμε τι ξενοδοχείο θα διαλέξει ο τουρίστας ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα και αν εμείς με τις παραδοσιακές αρχές που είχαμε και κατευθύνσεις, θάλασσα κτλ., δεν φτάνει μόνο. Οπότε, φέροντας ανθρώπους από διαφορετικά background, από διαφορετική προσέγγιση απέναντι στον τουρίστα, δημιουργούμε ένα καλύτερο προϊόν για όλους. Γιατί όλοι κερδίζουμε, προσφέρουμε διαφορετικές υπηρεσίες, αλλά είμαστε εκεί να καλύψουμε τις ανάγκες. Οι ανάγκες δεν καλύπτονται μόνο αν πεις ότι είσαι ένα 5-star, ένα 4-star hotel, ένα all-inclusive. Πρέπει να εκπαιδεύσεις όλο το φάσμα των ανθρώπων. Και επειδή στα ξενοδοχεία πολύ συχνά βλέπουμε ανθρώπους να φεύγουν το ένα ξενοδοχείο, να πηγαίνουν στο άλλο, καλοκαιρινή σεζόν, χειμερινή σεζόν, πρέπει οι άνθρωποι να γνωρίζουν όλο το φάσμα για να μπορούν να τα αποκριθούν. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες, Ανδρέα, και δεν το είχα σκεφτεί μέχρι τώρα που το ανέφερες. Τι ωραία να έχουμε επαγγελματίες από διάφορα ξενοδοχεία, δηλαδή housekeepers από 5-10 ξενοδοχεία, γιατί εκεί πέρα γίνεται και ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων. Άρα ανεβαίνει το επίπεδο το εκπαιδευτικό, γιατί βλέπουμε ανθρώπους να διηγούνται και τη δική τους οπτική. Είναι πολύ ωραίο αυτό εδώ πέρα. Πραγματικά, εμένα με ενθουσιάζει προσωπικά. Προχωρώντας... Αν μου επιτρέψεις μια ωραία έκφραση, είπες τη λέξη εμπειρία και στον τουρισμό το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά. Να ζήσει ο πελάτης την εμπειρία. Όπως πολύ χαρακτηριστικά όμως συζήταγα και με τους καθηγητές μας, οι οποίοι δεν είναι καθηγητές με τη στενή έννοια εκπαιδευτικοί, είναι άνθρωποι που προέρχονται από το χώρο του τουρισμού, έτσι ώστε να μπορούν όχι να διδάξουν, να κατευθύνουν και να οριμάσουν τους φοιτητές. Συζητούσαμε ότι έχουμε προχωρήσει από αυτό. Είμαστε στο post experience. Οι άνθρωποι αναζητούν και τώρα στο COVID θα το κάνουν και μάλιστα πάρα πολύ εξαιτίας του COVID θα κατευθυνθούν για μια διέξοδο της προσωπικής τους, αν θες, ικανοποίησης στον τουρισμό. Είναι πώς αυτή η εμπειρία σε αλλάζει ως άνθρωπο. Αλλάζει λοιπόν τους τουρίστες ως ανθρώπους όταν έρχονται στην Ελλάδα, γιατί τους γεννά νέες ιδέες, βλέπουν τον πολιτισμό, χαλαρώνουν, αλλά αλλάζει και εμάς τους ίδιους που εξυπηρετούμε τους ανθρώπους. Σε ένα ξενοδοχείο που έρχονται 200 διαφορετικοί πελάτες ανά τρεις μέρες, καταλαβαίνεις με πόσες διαφορετικές προσωπικότητες θα πρέπει να μιλήσουμε. Οπότε αλλάζει και εμάς τους ίδιους. Κατάλαβα. Κάνουμε τώρα, μιας και μιλάμε για το θέμα της εξειδικευμένης ανάγκης εκπαίδευσης, πώς μπορεί ένας τρίτος συνεργάτης να εκπαιδεύσει το προσωπικό του δικού μου ξενοδοχείου? Νίκο, θα έλεγα ότι μόνο ένας τρίτος θα μπορούσε να το κάνει αυτό πραγματικά. Όταν βγεις μέσα από αυτό που ζεις καθημερινά στο ξενοδοχείο, τότε μόνο μπορείς να καταλάβεις πού χρειάζεσαι την εκπαίδευση. Οι ξενοδόχοι μας είναι, όπως είπα και πριν, μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις, δεν έχει τόσο πολύ σημασία, είναι αφοσιωμένοι στα καθημερινά προβλήματα. Από το να πληρώσουν το προσωπικό τους, τους προμηθευτές, να κάνουν ένα καλό deal με τα distribution channels που είπες και εσύ προηγουμένως, και ξεχνάμε το operations, ξεχνάμε άλλα πράγματα. Οπότε ένας εξωτερικός συνεργάτης, ερχόμενος στο ξενοδοχείο, κάνοντας ένα mystery guest, μένοντας τρεις μέρες στο ξενοδοχείο μας, μπορεί να βρει όλα αυτά τα μικρά κομμάτια
που καθημερινά εμάς ως ξενοδόχους μας ξεφεύγουν και δεν έχουμε δώσει την απαραίτητη σημασία. Οπότε, με αυτό τον τρόπο, φέρνοντας ένα εξωτερικό συνεργάτη, αποκωδικοποιεί τα προβλήματά μας. Φέρνει μαζί του τη γνώση από τον ανταγωνισμό, τη γνώση του πώς κινείται η αγορά, τη γνώση από το πώς κινείται το εξωτερικό και τι ανάγκες έχει. Οπότε δεν πρέπει να φοβόμαστε έναν εξωτερικό συνεργάτη. Μπορεί να μας δώσει μια κατεύθυνση η οποία δεν την είχαμε σκεφτεί μέχρι τώρα, γιατί όχι δεν θέλαμε να επενδύσουμε, απλώς ήμασταν αφοσιωμένοι τόσο πολύ στα καθημερινά προβλήματα, ειδικά στις συνθήκες COVID, που αφήσαμε άλλα πράγματα να περάσουν και να μην δώσουμε την απόλυτη συγκέντρωσή μας και αν θες και τον έλεγχο πάνω σε πολλά πράγματα. Οπότε ο εξωτερικός συνεργάτης είναι σύμμαχος σε όλο αυτό. Ένας επενδυτικός οργανισμός, εσείς από τη Hotelier, όλο αυτό που κάνουμε είναι μια μορφή εξωτερικής συνεργασίας που μας βάζει στη διαδικασία της σκέψης και της ορίμανσης πια της αγοράς να δεχτεί παρεμβάσεις. Πολύ σωστά, συμφωνώ απόλυτα και όσο είσαι σε ένα ξενοδοχείο μέσα, το έχω δει, θα βρεις όλες τις δικαιολογίες να μην κάνεις σωστά μια δουλειά. Ενώ ένας εξωτερικός έρχεται με την αντικειμενική προσέγγιση των πραγμάτων και ως εξωτερικός μπορεί να δει περισσότερα πράγματα που εσύ δεν βλέπεις εκ των έσω. Αυτό γίνεται και με τη συμβουλευτική αντίστοιχα. Λοιπόν, στο City Unity College προσβιάζεται πλήρως την ξενοδοχειακή εμπειρία αφού έχετε δικό σας ενεργό κατάλημα στο οποίο και εκπαιδεύετε τους συμμετέχοντες στα προγράμματά σας. Αυτό το ξενοδοχείο προβάλλει το όνομα του, ποιο είναι, Ανδρέα? Είναι το Αθήνια Ριβιέρα Hotel και βρισκόμαστε στο λαιμό της Βουλιαγμένης. Πόσα δωμάτια έχετε? Έχουμε 60 δωμάτια και παραπάνω. Έχουμε και σουίτες. Καλύπτουμε όλες τις ανάγκες. Άρα έχετε και εστιατόριο, ενδεχομένως και πισίνα, να υποθέσω? Βέβαια. Καλύπτουμε. Είμαστε ένα luxury hotel και φοιτητές μας μένουν στο ξενοδοχείο ως εστία, αν θέλεις, υπό μία έννοια. Αλλά έχουμε βέβαια και τους καθημερινούς μας πελάτες. Όχι φέτος, γιατί βρισκόμαστε σε συνθήκες COVID και θέλουμε να είμαστε απέναντι στους φοιτητές μας και στους υπαλλήλους και στους καθηγητές, να έχουμε όλη αυτή την εμπειρία του COVID και να προσέχουμε πραγματικά να μην έχουμε θέματα. Αλλά σε κανονικές συνθήκες είμαστε ένα πλήρως λειτουργικό ξενοδοχείο. Άρα πολύ ωραίο αυτό εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια που έχετε ένα πραγματικό ξενοδοχείο και εκπαιδεύετε τους φοιτητές αλλά και τους εργαζομένους στη ξενοδοχεία. Αυτό και μόνο από μόνο του για μένα λέει πάρα πολλά πράγματα και αλλάζει κιόλας και το επίπεδο της προσέγγισης. Άλλο να είμαι σε ένα φυσικό χώρο ξενοδοχείου και άλλο να είμαι. Εντάξει, μπορεί να γίνει βέβαια και σε αίθουσες που έχουμε διαμορφώσει κατάλληλα, αλλά ο φυσικός χώρος του ξενοδοχείου έχει τον παλάτι, έχει την τριβή, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Νίκο, είναι όλη η προσέγγιση διαφορετική. Θα δεις τα παιδιά έρχονται ντυμένα κανονικά με τα κουστούμια τους. Αντιλαμβάνονται από την πρώτη στιγμή ότι μιλάμε για ένα πραγματικό περιβάλλον. Δεν μιλάμε για προσωπική. Εσύ απευθεία δηλαδή. Ναι, κανονικά. Έρχονται σε επαφή με τον πελάτη, σερβίρουν το μεσημέρι τα παιδιά μεσημεριανό στους φοιτητές τους, περνάνε από το κομμάτι της οροφοκομείας, καθαρίζοντας δωμάτια, εξυπηρετώντας στο front office. Δεν είναι μια προσομοίωση λοιπόν, είναι πραγματικές συνθήκες. Και αυτό ρημάζει πάρα πολύ γρήγορα τα παιδιά. Είναι η ελβετική φιλοσοφία της τουριστικής εκπαίδευσης. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και υπερήφανοι για τη συνεργασία μας και με την Alpine σε όλο αυτό το κομμάτι. Και τα παιδιά, πέρα από την ακαδημαϊκή τους μόρφωση, έχουν και στα πρακτικά μαθήματα και πέραν αυτών, τους κρίνουμε και με βάση αν έχουν έρθει σωστά ντυμένοι, αν είναι εξυπηρετημένοι ή όχι, αν δείχνουν να εξυπηρέτηση προς τον πελάτη, αν οι ίδιοι δείχνουν τάσεις leadership και ομαδικότητας. Οπότε δεν είναι ένα περιβάλλον το οποίο είναι αποστηρωμένο, είναι πραγματικές συνθήκες ξενοδοχείου, εκπαίδευση μέσα από πρακτικά και θεωρητικά μαθήματα. Πολύ ωραία. Αντλείτε και ιδέες για τα εκπαιδευτικά σας προγράμματα που λειτουργία του ξενοδοχείου? Ακριβώς. Μόνο ιδέες μπορεί να αντλήσεις όταν έχεις τόσους πολλούς φοιτητές και πελάτες ταυτόχρονα. Καθημερινά δημιουργούνται καινούργια case study, ξεκλειδώνουν αν θες πράγματα τα οποία συζητάμε στην τάξη, τα βλέπουμε στους χώρους του ξενοδοχείου να συμβαίνουν. Είναι μια, όπως είπα και προηγουμένως, μια ολιστική προσέγγιση πάνω στο κομμάτι του ξενοδοχειακού. Και γεννά ιδέες και ο COVID γεννά ιδέες. Εμείς έχουμε ένα πάρα πολύ επιτυχημένο Career Day που έρχονται ξενοδοχεία από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό για να πάρουν κοντά τους φοιτητές οι οποίοι γνωρίζουν
πραγματικά τι σημαίνει τουρισμός και ξενοδοχειακές ανάγκες, γιατί ήδη έχουν εκπαιδευτεί. Οπότε μέσα από το Career Day, το οποίο φέτος θα κάνουμε και διαζώσεις, αν μας το επιτρέψουν συνθήκες, αλλά και σε μορφή online, πάλι τα παιδιά και οι ξενοδόχοι θα έχουν στη διάθεσή τους να έρθουν κοντά, να κάνουν interviews και να πραγματικά να βελτιώσουμε ένα κομμάτι της παραχόμενης εκπαίδευσης και διαδικασίας. Πολύ ωραία. Με μιας και ο COVID μας έχει φέρει τα πάνω κάτω, δεν έχει αλλάξει όλα. Ποια είναι τα πλάνα σας, σαν City Unity College, για το επόμενο διάστημα? Πώς έχετε προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα συνθήκη? Εμείς ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί, γιατί είχαμε επενδύσει πάρα πολύ νωρίς σε μια δική μας ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία μπορούν τα παιδιά να είναι σε μια συνθήκη virtual class. Υπάρχει live streaming από τον καθηγητή. Τα παιδιά με ασφάλεια από το σπίτι τους, από το κινητό τους, από το tablet και τον υπολογιστή μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα live με τον καθηγητή. Μπορούν να κάνουν τις δικές τους ερωτήσεις, μπορούν να κάνουν share την οθόνη τους και να δείξουν πράγματα και οι καθηγητές και οι φοιτητές. Ήδη το δοκιμάσαμε όλο αυτό, όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση και στο lockdown, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, δεν σταμάτησε η εκπαιδευτική διαδικασία. Προσπαθούμε, επιθυμούμε και έχουμε προσαρμόσει όλα μας τα προγράμματα σε συνθήκες COVID. Η ασφάλεια είναι νούμερο ένα προτεραιότητα. Τα παιδιά λοιπόν βρίσκονται ασφαλή είτε από το σπίτι τους, είτε κάποια μαθήματα τα οποία παρακολουθούν διαζώσεις, πιο πολύ τα πρακτικά μαθήματα, μπορούν να μην χάσουν ούτε ένα λεπτό από την εκπαιδευτική διαδικασία και παράλληλα μέσα από την τεχνολογία μας δίνεται η δυνατότητα να είμαστε δίπλα τους και, και στην ψυχολογική υποστήριξη, πηγαίνοντας πίσω στην ψυχολογία που είπαμε νωρίτερα και τη χρησιμοποιήσαμε όταν χρειαστήκαμε τους ψυχολόγους της σχολής να βοηθήσουν τα άτομα και τις οικογένειές τους στην περίοδο του lockdown. Πολύ σημαντικό αυτό εδώ πέρα και νομίζω ότι γενικότερα οι σχολές πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά ούτως ή άλλως, όχι μόνο με την έννοια της εκπαίδευσης, αλλά και στην ψυχολογία τους, έτσι, γιατί το σημαντικότερο είναι να έχουμε μια καλή ψυχολογία και γενικότερα να βοηθάμε τους φοιτητές να εξελιχθούν και σε προσωπικό επίπεδο. Θα κάνω ένα stop share λίγο την παρουσίαση, μιας και έχουμε ολοκληρώσει τις ερωτήσεις, και θέλω να κάνω λίγο ένα share screen αυτή τη στιγμή στο website του City Unity College. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπετε ότι είμαστε στο site του City Unity College. Για όποιον ενδιαφέρεται να δει και τα προγράμματα σπουδών και σχολής, αλλά και όσον αφορά την επικοινωνία με το City Unity College, να μάθετε ποια είναι τα προγράμματα, πώς το ξενοδοχείο σας μπορεί να απευθυνθεί και να δείτε λίγο και το θέμα του recruiting, γιατί πιστεύω σίγουρα ότι η Ανδρέα τους δίνεται λύσεις και για προσωπικό εκπαιδευμένο, έτοιμο από εσάς, έτσι δεν είναι? Είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα αυτό. Τα παιδιά τα οποία έρχονται στην αγορά εργασίας είναι πραγματικά εκπαιδευμένα, τόσο στο τουριστικό κομμάτι, από μάγειρες και στελέχη ξενοδοχείων, όσο και στο υπόλοιπο φάσμα των σπουδών. Όπως είπαμε, πραγματικά οι ψυχολόγοι, όταν τελειώσουν το City Unity College, μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του ψυχολόγου χωρίς κανένα πρόβλημα. Είναι ήδη τα παιδιά έτοιμα και νομικά κατοχυρωμένα να ασκήσουν και να κάνουν πραγματικότητα το όνειρό τους. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό. Ανδρέα, ήταν πάρα πολύ ωραίος ο διάλογος και νομίζω ότι έχουν βγει πάρα πολύ ωραία μηνύματα και για τους ξενοδόχους και ωραίες πληροφορίες. Εμείς είμαστε πραγματικά ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτή τη συνεργασία. Πιστεύουμε σαν οργανισμός ότι γενικά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θέλουν να εξυγχρονιστούν, γενικότερα μιλάμε, στην ελληνική αγορά, και η ιδιωτική εκπαίδευση θα πρέπει να προσεγγιστεί και από το κοινό λίγο πιο σοβαρά. Το γεγονός ότι πάω σε ένα ιδιωτικό, ας πούμε, κολέγιο, δεν σημαίνει ότι δεν θα έχω τις ίδιες καλές γνώσεις με ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Να σας πω ότι η δική μου ακαδημαϊκή γνώση είναι πολύ basic, έτσι. Ένα marketing έχω ολοκληρώσει όλο και όλο. Αλλά από εκεί και πέρα έχω εκπαιδευτεί πάνω σε όλες τις τεχνολογίες, τις ξενοδοχειακές, και πραγματικά δεν θεωρώ ότι θα είχα κάτι παραπάνω αν πήγαινα σε μια ας πούμε δημόσια σχολή. Θέλω να πω ότι πολλά παιδιά που βγαίνουν από ιδιωτικές σχολές είναι πολύ καλά θωρακισμένα σε γνώσεις. Το σημαντικότερο, είναι πολύ σημαντικό να σπουδάζεις σε ένα μοντέρνο περιβάλλον, σε ένα σύγχρονο περιβάλλον και σε ένα περιβάλλον που είναι και λίγο πιο
ας πούμε, ευέλικτο από το δημόσιο σύστημα. Δεν υποτιμούμε το δημόσιο σύστημα σε καμία περίπτωση. Πολύ σημαντικό. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο ένα δημόσιο σύστημα να ενσωματώσει νέες τεχνικές και πρακτικές όπως ένα ιδιωτικό. Το ιδιωτικό παίρνει και μια πρωτοβουλία ο διευθυντής και βάζει και 5 μαθήματα τα οποία είναι προαιρετικά πέρα από την εγκύκλιο του κράτους που πρέπει να, να διδαχθεί και στην ουσία μπορεί να, να εκπαιδεύσει τα παιδιά ή τους εργαζομένους σε πολύ πιο σύγχρονα πράγματα. Στα δημόσια αυτό είναι λίγο πιο αργό. Άρα, χωρίς να υποτιμούμε τα δημόσια σαφώς, δεν πρέπει να υποτιμούμε όμως και τα ιδιωτικά. Πρέπει να καταλαβαίνουμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα ενός ιδιωτικού. Από την άλλη, θα πω από την πλευρά μου στα ιδιωτικά κολέγια ότι πρέπει να επικαιροποιείται συνεχώς το εκπαιδευτικό σας περιεχόμενο και να μην κολλάτε σε αυτά που λέει το Υπουργείο Παιδείας. Αν σας πω, αν δω εγώ την διδακταία ύλη που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας, θα πω ότι πραγματικά ότι δεν καλύπτει ούτε το 50% των βασικών γνώσεων που χρειάζεται να ξέρει κάποιος που δουλεύει σε ένα ξενοδοχείο. Πλέον στην ξενοδοχειακή διοίκηση, για παράδειγμα, πρέπει να μπουν τα μαθήματα ξενοδοχειακής τεχνολογίας. Ξενοδοχειακή τεχνολογία πρέπει να διδάσκεται, πρέπει να είναι μάθημα. Θα σας πω, πρέπει να ξέρει ο άλλος PMS, πρέπει να ξέρει όλα τα εργαλεία της Google, πρέπει να ξέρει όλα τα OTS πώς να τα διαχειρίζεται, πρέπει να γνωρίζει πώς να διαχειρίζεται online εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου γιατί πλέον τα social media είναι στις μέρες μας, πρέπει να γνωρίζει social media. Ξενοδοχειακή τεχνολογία είναι άπειρο το content εκεί πέρα. Αυτό από την πλευρά μου, για να δώσω και εγώ μια συμβουλή και προς τα ιδιωτικά ιδρύματα, δηλαδή επικαιροποίηση, αλλά από την άλλη, όπως λέω στο κοινό, τα ιδιωτικά ιδρύματα πραγματικά μπορούν να έχουν πιο up-to-date περιεχόμενο και είναι και ευέλικτα γιατί ειδικά για εσάς που έχετε ξενοδοχεία μπορούν να φτιάξουν προγράμματα κομμένα και γραμμένα πάνω σας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αντρέα, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Νίκο, για την πρόσκληση. Να πω κλείνοντας ότι είμαι μαζί σε όλα αυτά που είπες προηγουμένως και έχεις απόλυτο δίκιο. Είμαι χαρούμενος που όλα αυτά που ανέφερες στα δικά μας προγράμματα πραγματικά τα παρέχουν. Αλλά θέλω να πω κάτι ότι στην εκπαίδευση ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε εμείς είναι πάντα με ανοιχτές πόρτες. Είμαστε πάντα προσβάσιμοι προς φοιτητές μας. Ανοιχτό μυαλό και ανοιχτή καρδιά. Όπως ακριβώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τον τουρισμό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία αυτή. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Ευχαριστούμε το CDU Meeting College που είναι κοντά σε αυτή την προσπάθεια από την αρχή και τώρα, τελευταία μέρα σήμερα, έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε και τον Ανδρέα που στην ουσία εκπροσωπεί αυτό το brand. Λοιπόν, με τους υπόλοιπους θα λέμε στη μία και στις πέντε που θα έχουμε τον Ζένιο Ζένιο σήμερα σε ένα φοβερό webinar, το close. Τα ξενοδοχεία, ειδικά με τον COVID, χρειάζεται να επανατοποθετηθούν. Πες μου, λέγε μία ξενολόγος, έχω χάσει τη γη κατά τα πόδια μου. Δεν ξέρω, λέει, εκεί που περιστεύω ότι πάνε όλα καλά, πάμε για lockdown. Λέω αλήθεια, δεν καταλάβαμε ότι θα πηγαίνουμε φέτος από lockdown σε lockdown. Το καλοκαίρι όμως θα δουλέψει λίγο ή πολύ. Για να υπάρξετε όμως μέσα σε αυτό, θα πρέπει να κάνετε επενδύσεις, ενέργειες, θα πρέπει να κάνετε repositioning γενικά, όχι μόνο του brand σας, και του εαυτού σας του ίδιου, σαν επαγγελματίας. Και έκλεισα με τη φράση στο τηλεφώνημα, ξεχάστε τα εύκολα λεφτά. Εγώ αυτό θα πω. Ξεχάστε τα. Πρέπει να δουλέψετε. Πρέπει να επενδύσετε. Και όχι να δουλέψετε μόνο για να διεκπαιρεώσετε το χρήμα που έχετε. Θα δουλέψετε για να κυνηγήσετε όλο αυτό. Αυτό λοιπόν, σας περιμένω στη μία και στις πέντε για να κάνουμε το closing το ωραίο.